Σήμερα βρεθήκαμε έξω από το γραφείο του κυρίου Μέργου οι νέοι και οι νέες του ΣΥΡΙΖΑ για να διαμαρτυρηθούν για τις χθεσινές δηλώσεις του ότι ο κατώτατος μισθός είναι πολύ ψηλός στην Ελλάδα. Ανεβήκαμε στο γραφείο του, απλώσαμε ένα πανό διαμαρτυρίας και κατεβήκαμε κάτω στην είσοδο του γραφείου, όπου εκεί φωνάζαμε συνθήματα και ενημερώναμε τον κόσμο. Ειδοποιηθήκαμε από τους νέους και τις νέες του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθαμε εδώ για να συμπαρασταθούμε στον αγώνα τους. Και ξαφνικά ήρθαν δύο δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και χωρίς να έρθει επικεφαλής να διαβουλευτεί και να μας μιλήσει, επιτεθήκανε στους νέους και στις νέες και σε εμάς τους βουλευτές που βρισκόμασταν εκεί και άρχισαν να μας χτυπούν. Τους δείξαμε τις βουλευτικές μας ταυτότητες, λέγοντάς ότι είμαστε βουλευτές, φέρτε μας τον επικεφαλής για να μιλήσουμε και να διαβουλευτούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν άκουσαν τίποτα, άρχισαν να μας κλωτσάνε, μας ρίξαν κάτω, μας κλωτσάγανε, μας βρίζανε. Χειροδικήσα, κάναν τα πάντα. Η καταστολή του κυρίου Δένδια δεν έχει όριο. Από τις καθημερινές επιτάξεις του κόσμου, της εργασίας, όταν διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή δουλειά, δικαίωμα στη δουλειά, δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο κύριος Δένδιας αποφάσισε ότι μπορεί να χειροδικεί και εναντίον νέων ανθρώπων, ανέργων, νέων εργαζομένων, οι οποίοι λένε στον κύριο Μέργο ότι προφανώς και ο μισθός των 580 ευρώ μεικτά το μήνα δεν είναι υψηλός και ότι δεν έχει κάνει λάθος, αλλά είναι ο λαγός του κυρίου Βρούτση και της κυβέρνησης, της τρικομματικής κυβέρνησης. Θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον του περιστατικού, θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, το δικαίωμα στο να διεκδικούμε, στο να παλεύουμε, στο δικαίωμα το να στεκόμαστε δίπλα στην νεολαία, σε αυτούς που διεκδικούν, στους ανέργους, στους νέους εργαζομένους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, σε αυτούς που η τρικομματική κυβέρνηση τους έχει κάνει αόρατους. Ευχαριστώ πολύ. Διαμαντόπουλος Βαγγέλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ Καστοριάς. Πριν λίγη ώρα βιώσαμε το πραγματικό πρόσωπο της τρικομματικής συγκυβέρνησης, το οποίο βέβαια τώρα τελευταία δεν το κρύβει καθόλου. Είναι δεδομένο σε μια κοινωνία που τα καρότα έχουν τελειώσει να περισσεύουν τα μαστίγια. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μπροστά σε κάθε είδους κινητοποίηση, δεν τους λυγίζει τίποτα. Ζητάμε από το λαό να μην τρομοκρατηθεί, διότι το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές. Όποιος αντιστέκεται θα πατάσετε. Και εννοείται πως ο απλός καθημερινός άνθρωπος, ο άνεργος, ο άνθρωπος της ημιαπασχόλησης, ο κόσμος της εργασίας, παίρνει ένα μήνυμα τρόμου από αυτούς ότι αν δεν σεβόμαστε τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πατήσουμε εσάς κάτω. Εμείς τους καλούμε στον δρόμο για να σπάσουμε τον τρόμο. Να διώξουμε τώρα αυτούς που καταστρέφουν τη χώρα και όλα να ξεκινήσουν από τη Γενική Απεργία στις 20 του μηνός. Θα είμαστε εδώ, δεν μας τρομοκρατεί τίποτα και καλούμε την ελληνική αστυνομία. Τον κύριο Δένδια που έχουμε ζητήσει την παρέτησή του επιτακτικά και αγρόν αγοράζει. Να δουν το συμφέρον τους, να θυμηθούν πραγματικά από πού προέρχονται και να αντιλαμβάνονται πως όταν χτυπάς την αξιωματική αντιπολίτευση, τους βουλευτές αυτής, που αυτή τη στιγμή δίνουν απάντηση σε όλα τα ζητούμενα μιας κοινωνίας που καταστρέφονται, μισούς που έχουν κατρακυλήσει, χτυπάς τον ίδιο τον αδερφό σου, τον φίλο σου, την οικογένειά σου. Αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα είναι πρωτοφανή και θυμίζουν τις πιο σκοτεινές εποχές αυτής της χώρας. Τα ΜΑΤ αντιμετώπισαν με ρόπαλα και χημικά μια ειρηνική διαμαρτυρία. Το χειρότερο απ' όλα, δύο συνάδελφοί μας βουλευτές, ο Μπάρκας και ο Διαμαντόπουλος, εδάρισαν και ξυλοκοπήθηκαν άγρια, παρότι δήλωσαν την ταυτότητά τους από τα ΜΑΤ και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα πηγαίνουν στο νοσοκομείο και θα υποβάλουν μηνύσεις. Το συμπέρασμα είναι ένα. Το πολίτευμα αυτής της χώρας έχει μεταλλαχθεί. Τα ΜΑΤ, ο νόμος το ΜΑΤ, ο αυταρχισμός και τα χημικά είναι πάνω από τη Βουλή. Στόχος της κυβέρνησης είναι η εξαθλίωση του λαού και η κατάργηση ακόμα και του δικαιώματος της διαμαρτυρίας και της απεργίας. Ο κ.
κύριος Δένδιας και η κυβέρνησή του πιστεύει ότι η μόνη απάντηση είναι η καταστολή. Σε αυτή την απάντηση εμείς συνεχώς θα αντιδρούμε, συνεχώς θα αντιστεκόμαστε. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η καταστολή ούτε μέσα στη Βουλή με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν αντικαταστήσει κάθε διάλογο, κάθε νομοθετική εργασία, ούτε έξω από τη Βουλή.